Γεια σας παιδιά, έχουμε προπόνηση ποδιών πάλι. Η προπόνηση αυτή είναι της προηγούμενης εβδομάδας, δεν είναι αυτής που μας πέρασε. Είναι δηλαδή η εβδομάδα μετά την αποφόρτωση, δηλαδή μετά την ξεκούραση. Είχαμε εβδομάδα αποφόρτησης που είναι η εβδομάδα ξεκούρασης και αυτή είναι η επόμενη ακριβώς η εβδομάδα. Τώρα, τι θέλω να πω, εφόσον έχουμε κάνει την αποφόρτιση, δηλαδή μία εβδομάδα έχουμε μειώσει την προπόνησή μας, έχουμε ξεκουραστεί, δεν σημαίνει ότι από την επόμενη εβδομάδα ακριβώς θα πάμε να εξισκιστούμε στο γυμναστήριο. Τώρα, τι σημαίνουν αυτά? Καταρχήν εδώ βλέπετε ξεκινάμε ζέστα μας και την μπάρα. Είπαμε, όπως βλέπετε, θέλω να ζεστάνω το σώμα, θέλω να συνηθίσω το σώμα στην κίνηση. Δηλαδή, πρέπει το σώμα να συνηθίζει την κίνηση. Αυτό σημαίνει ζέσταμα, κάνω ζέσταμα. Αν ήθελα να κάνω άλλη άσκηση, κάνω σε κάτι άλλο ζέσταμα. Αν ήθελα να τρέξω κατοστάρι, θα πήγαινα να τρέξω, απλά όχι για κατοστάρι. Αυτό θέλω να εξηγήσω, μερικές φορές δεν μπορούν να καταλάβουν πολύ και μου λένε ότι τα σετ αυτά που κάνουμε ότι είναι πολλά και ότι γιατί δεν κάνουμε ένα-δυο σετ, ξέρω εγώ, και να μπούμε κατευθείαν στα βαριά τα σετ, διότι δεν προλαβαίνεις να ζεσταθείς, δεν προλαβαίνει το σώμα να συνηθίσει το φορτίο. Πρέπει να συνηθίζει το φορτίο, να υπάρχει σταδιακή άνοδος του φορτίου και όχι απότομη. Όσο πιο απότομη είναι η άνοδος του φορτίου, τόσο πιο εύκολα τραυματίζεσαι κιόλας. Την έχω πατήσει, είχα μικρό σύμνο βέβαια, είχα βάλει 60 κιλά πάγκο, δεν θυμάμαι τι ποσό, και πήγα να μπω κατευθείαν με τα 60 κιλά μετά τον διάδρομο, ας πούμε. Είχα κάνει διάδρομο 1/4 και πήγα να μπω με τα 60 κιλά και με τράβηξε όμως, με ταλαιπωρούσε, τι να πω, 6 μήνες, ούτε κι εγώ θυμάμαι, πάντως πολύ καιρό. Τέλος πάντων, πίσω στην προπόνηση, είναι η εβδομάδα η επόμενη. Θα σας πω ότι όλη η προπόνηση είναι 7 βαριά σετ, 4 καθίσματα και 3 άρσεις, η βαριά η προπόνηση. Στη συνέχεια κάναμε και κάποιες γάμπες, 3-4 σετάκια χαλαρά, πάλι βαριά σετάκια, αλλά η κύρια προπόνηση είναι αυτή, δηλαδή είτε το πιστεύετε είτε όχι, όλη τη βδομάδα η προπόνηση ποδιών είναι αυτή, η βαριά ημέρα, και άλλη μια μέρα που έχουμε πάλι προπόνηση ποδιών που είναι πιο ελαφριά ημέρα. Σύνολο είναι γύρω στα ούτε 20 σετ την εβδομάδα. Μιλάμε για 20 σετ την εβδομάδα προπόνηση ποδιών, που άλλοι κάνουν 20 σετ σε, τι να πω, σε 2-3 ασκήσεις. Έτσι βλέπω μερικά παιδάκια πλέον στο γυμναστήριο που μπαίνουν να κάνουν καθίσματα και κάνουν 8 σετ, 10 σετ, δεν ξέρω και εγώ τι κάνω. Κάπου έχουν χάσει το νόημα, αλλά θα το βρούνε. Και εγώ χαμένο το είχα. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο λόγος κιόλας που δίνω οδηγίες σε πολλούς και ό,τι με ρωτάνε τους απαντάω, εντάξει. Ο καθένας είναι ξεχωριστός, έχουμε πει. Τώρα, στην εβδομάδα αυτή, στην ουσία είναι η εβδομάδα μετά την αποφόρτιση, είναι η εβδομάδα η οποία χρειάζεται ξανά το σώμα να μπει σε ρέγουλα για να αρχίζεις να ξανανεβάζεις προπόνηση. Δηλαδή κάνεις ό,τι έκανες και πριν χωρίς έξτρα πολύ μεγάλο φορτίο, διότι ήδη και με τα ίδια που κάναμε είχαμε αρκετά πιασήματα. Δηλαδή μυϊκά πιασήματα, ενώ τη δεύτερη μέρα κυρίως μετά την προπόνηση
Ξέρετε, τα πιασίματα βγαίνουν μετά το 24ωρο. Είναι 24 με 48 ώρες μετά. Το DOMS που λέμε, Delayed Onset Muscle Soreness, είναι αυτός ο γλυκός ο πόνος, βέβαια, ο οποίος βγαίνει 24 με 48 ώρες μετά. Θα μιλήσω σε κάποιο βίντεο γι' αυτό, για το DOMS. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ιδιαίτερα, είτε εμφανίζεται είτε όχι. Δεν είναι απόλυτο κριτήριο μυϊκής ανάπτυξης. Απλά όταν εμφανίζεται, κυρίως άμα εμφανίζεται και σε για πολύ καιρό και σε μεγάλη διάρκεια, σημαίνει ότι η προπόνησή σου είναι αρκετά πιο μεγάλη από όσο αντέχει το σώμα σου στη συγκεκριμένη στιγμή. Στη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή, δηλαδή ο καθένας μας αντέχει διαφορετική ποσότητα προπόνησης. Αυτό εννοώ. Δηλαδή τα 20 σετ που λέω ότι κάνω εγώ την εβδομάδα σε πόδια για βαριά σετ, κάποιος αντέχει 30 σετ, κάποιος αντέχει 10 σετ την εβδομάδα, κάποιος 50. Ο καθένας είναι ξεχωριστός. Τώρα εγώ αν πάω και κάνω αντί για 20 σετ που κάνω τώρα, πάω την επόμενη εβδομάδα και μου καβλώσει και κάνω 30 σετ, τα 30 σετ και θα με εξοντώσουν, ένα το κρατούμενο, δεύτερο το κρατούμενο θα μου βγάλουν μεγάλα πιασήματα, τρίτο το κρατούμενο υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού. Διότι όταν ξεφεύγεις σε κάποια σημεία, όπως συγκεκριμένο που αναφέρω παράδειγμα, δεν θέλει και πολύ να σε τραβήξει κάτι, ένα τράβηγμα είναι. Μία επανάληψη, λέει, δεν μπορεί να σε φτιάξει, αλλά μία επανάληψη μπορεί να σε διαλύσει. Κάθε επανάληψη είναι ξεχωριστή. Να το ξέρετε αυτό, ότι κάθε επανάληψη πρέπει να ρίχνεις το ίδιο βάρος. Να έχεις την ίδια συγκέντρωση και την ίδια σωστή εκτέλεση της επανάληψης. Γιατί μία επανάληψη δεν σε φτιάχνει και μία επανάληψη μπορεί να σε τραυματίσει, να σε διαλύσει. Κάναμε 4 σετάκια με τα 150 κιλά από πεντάρες. Πεντάρες χρησιμοποιούμε για τη βαριά τη μέρα και οχτάρες για την ελαφριά, την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Δηλαδή στην αρχή της εβδομάδας οι προπονήσεις μας είναι με χαμηλότερο intensity, χαμηλότερο φορτίο και περισσότερες επαναλήψεις. Και στο τέλος της εβδομάδας, όπου έχεις και πιο πολύ κούραση, το πιέζεις έτσι ώστε να έχεις μεγαλύτερο φορτίο και μεγαλύτερο intensity στην προπόνηση. Λιγότερες επαναλήψεις και μεγαλύτερο φορτίο. Θα σας πω, ας πούμε, τη εβδομάδα τώρα που μας πέρασε, που ήταν η δεύτερη εβδομάδα μετά την αποφόρτιση, οι επιδόσεις ήταν πολύ πιο ανεβασμένες, διότι ήδη το σώμα συνήθισε, ξεκουράστηκε και αρχίζει πάλι να ξανανεβαίνει. Δηλαδή πάλι που βάλαμε προχθές τα 150 κιλά, μέχρι και στο τελευταίο σετ, το τέταρτο σετ, μπορούσαμε άνετα να βγάλουμε 6 επαναλήψεις αντί για 5 επαναλήψεις. Δηλαδή είμαστε ήδη μία επανάληψη πάνω. 7 νομίζω έκανα στο τελευταίο σετ, στο τέταρτο σετ. Γενικά η προπόνηση δεν την αγγίζουμε στο failure. Δεν πάμε δηλαδή στην απόλυτη μυϊκή αστοχία. Δεν χρειάζεται. Είναι πολύ... Η μυϊκή αστοχία δημιουργεί μεγάλη καταπώνηση στο σώμα, πάρα πολύ μεγάλη καταπώνηση, και όσο πιο μεγαλύτερη η καταπώνηση της προπόνησης, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι και η αποκατάσταση. Δηλαδή θα χρειαστείς περισσότερο χρόνο να αποκαταστήσεις τη βλάβη της προπόνησης. Και βέβαια αυτό πάντα μπαίνει μέσα και το ρίσκο του τραυματισμού. Πάντα έχεις ένα ρίσκο. Από τη στιγμή που προπονείσαι, έχεις ένα ρίσκο τραυματισμού. Είτε είναι με 2 κιλά, είτε με 200 κιλά.
Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα, στη συνέχεια μπήκαμε άρσες. Βλέπετε, ξεκινάμε με τα 100 κιλά ζέσταμα, διότι είμαστε ήδη ζεστοί, τα καθίσματα, τα πόδια δηλαδή, οι πλάτες, όλα είναι ζεστά. Δεν μπαίνουμε κατευθείαν βαριά, διότι πάλι πρέπει να συνηθίσει λίγο την κίνηση στο σώμα. Στις άρσεις κάνουμε 8 άρες αυτή τη στιγμή, 8 επαναλήψεις, αλλά μια φορά την εβδομάδα, διότι η άρση είναι, να το πω απλά, η πιο οδυνηρή, η πιο καταπιεστική άσκηση για το σώμα. Έχει το μεγαλύτερο φόρτο, παραλαμβάνει το σώμα στις άρσεις. Συνέχεια στα 140 κιλά λίγο ζέσταμα και μετά μπαίνουμε απευθείας στα βαριά, δεν χρειάζεται. Δηλαδή με 2 σετ έχει συνηθίσει λίγο το σώμα, την κίνηση, και μετά μπορείς να μπεις στα working set, τα set που κάνουν τη δουλειά. Στα 185 κιλά μπήκαμε, όπου βγήκανε 8 επαναλήψεις και 10 στο τελευταίο. Εντάξει, και 10 βγήκαν αρκετά καλά, ανεβασμένα και στις άρσεις. Άρσεις, να σκεφτείτε ότι τη βδομάδα την αποφόρτιση δεν κάναμε καθόλου, και εξήγησα το λόγο, διότι δεν θέλουμε να έχουμε, να μας φέρει τόσο μεγάλη κούραση. Θέλουμε να ξεκουραστούμε. Και να σου πω ότι στην προχθεσινή προπόνηση άρσης, που δεν είχαμε οπτικό ακουστικό υλικό, κάναμε τα 190 πλέον 10 επαναλήψεις στο τρίτο σετ. Δηλαδή ήδη 5 κιλά πάνω στις ίδιες επαναλήψεις. Βγήκε καλά η δεύτερη εβδομάδα, τα βλέπουμε, καταμετράμε το στόχο μας, τα κιλά που πρέπει να κάνουμε και το φορτίο και τις επαναλήψεις. Όπως είπα, αφήσαμε στα καθίσματα τα ίδια κιλά, αλλά δουλεύαμε μία επανάληψη παραπάνω, παίρναμε μία επανάληψη παραπάνω σε κάθε σετ, αντί για 5, 6 επαναλήψεις. Στις άρσεις κάναμε τις ίδιες επαναλήψεις, 8, 8 και 10 στο τελευταίο, αλλά με 5 κιλά περισσότερα, που σημαίνει ότι ανεβάσαμε το φορτίο στους μυς. Και τα δύο συστήματα αυτά μας φέρουν μυϊκή ανάπτυξη, μυϊκή υπερτροφία, διότι μεγαλύτεροι μύες κινούν και μεγαλύτερα κιλά. Είναι νόμος αυτό, να το θυμάστε. Αυτά ήταν για σήμερα, ευχαριστώ για την προβολή. Subscribe, παιδιά, subscribe.